Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον κύριο Άλκη Καλαμπόκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Τουργεράκη. Δόξα τω Θεώ. Όλα αυτά που συμβαίνουν, τι να κάνουμε? Ναι. Είμαστε κι εμείς παρατηρητές αυτού του οδυνηρού γεγονότος. Κύριε Καλαμπόκη, όλο αυτό το πράγμα τι σημαίνει για εμάς, τι σημαίνει για τα προϊόντα, πώς εσείς από εδώ και κάτω όχι μόνο εκτιμάτε, βλέπετε ότι κινούνται τα πράγματα? Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχουν ήδη και κάποιες πρώτες επιπτώσεις αυτής της ρωσικής εισβολής σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, σε ό,τι έχει να κάνει με εισαγωγές, εξαγωγές. Έχετε λίγο την καλοσύνη να μας ξεδιπλώσετε αυτό το παζλ? Ωραία. Σχετικά λοιπόν με αυτό που με ρωτάτε, στον πρόλογο αναφερθήκατε στο κομμάτι των κυρώσεων που υπάρχουν από τους ηγέτες της Δύσης και όπως σωστά είπατε, ας αφήσουμε σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε το κομμάτι το πολιτικό και το γεωπολιτικό, τα οποία πλέον είναι γνωστά και στον τελευταίο, αν θέλετε, τηλεθεατή, τι επιδιώκει η Ρωσία να κάνει. Αν πάμε λοιπόν στον αντίκτυπο που θα έχει όλη αυτή η ιστορία στο κομμάτι της καθημερινότητας, όπως είπατε, ή τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις, πέρα της μεγάλης εικόνας και της μεγάλης ματιάς όλων αυτών των κυρώσεων που επιβάλλονται από τη Δύση στη Ρωσία, η δική μας, ο δικός μας ο μικρόκοσμος, που λέγεται Ρωσία-Ουκρανία, Κρήτη εξαγωγές, έχουμε να πούμε ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι σημαντικές, θα είναι παράλληλες, τις οποίες θα σας εξηγήσω. Αν ξεκινήσω από το κομμάτι Ουκρανία, στην Ουκρανία οι εξαγωγές μας από το 16 μέχρι το 20 δεν έφτασαν παραπάνω από το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το μερίδιο δηλαδή που έχει η χώρα, η Ουκρανία, στο κομμάτι των εξαγωγών της Κρήτης δεν ξεπέρασε παραπάνω από το 0,2%. Δηλαδή το 2019 ήταν 600.000 ευρώ τα προϊόντα που στείλαμε. Που ήταν, αν θέλετε, και η καλύτερη χρονιά. Το 2017 ήταν 80.000. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν έχουμε επιπτώσεις των προϊόντων μας που πάνε προς τα εκεί, για να πούμε, όπα, είναι μια χώρα η οποία είναι μεγάλη στις αγορές που κάνει από την Κρήτη, άρα να έχουμε επιπτώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Ρωσία. Είχαμε κάνει την κουβέντα και στο παρελθόν, όταν έγινε το εμπάργκο από πλευράς Ρωσίας, ως αντίμετρα σε σχέση με όλα αυτά που έγιναν το 2014 και τις κυρώσεις που είχε τότε από την Ευρώπη. Ούτε η Ρωσία από το 16 μέχρι και το 20 δεν ξεπέρασε, το 20 ήταν η καλύτερη χρονιά που κάναμε εξαγωγές 4,2 εκατομμύρια ευρώ, ήδη έχει το 1% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και οι δύο χώρες είναι σε πολύ χαμηλές θέσεις. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε να πούμε ότι θα πληγούμε άμεσα. Πού μπορεί όμως να πληγούμε? Πρώτον, το κομμάτι του ενεργειακού κόστους, το οποίο το συζητάτε στην καθημερινότητα, που αγγίζει τον κάθε ένα καταναλωτή, έτσι θα αγγίξει και τις ίδιες τις κριτικές βιομηχανίες, διότι θα εκτιναχθεί στα ύψη. Και δεν μιλάμε μόνο για τις μεγάλες μονάδες, μιλάμε και για τους μικρούς ή τους μεσαίους παραγωγούς. Ναι, όταν μιλάμε για ενεργειακό κόστος και πάμε και στις πρώτες ύλες και πάμε και σε ό,τι εισάγουμε, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα έχουν ανατιμήσεις. Ακριβώς. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όλο αυτό το μπλοκάρισμα που γίνεται στην περιοχή δημιουργεί ένα επιπρόσθετο μεγάλο μπλόκο σε αυτό που λέγεται μεταφορές. Διότι οι μεταφορές, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες κουβέντες μας, αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο, έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, μετά, ας πούμε, που η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία αρχίζει να μπαίνει σε μια κανονικότητα στην μετά-κορονοϊό εποχή. Βλέπουμε ότι όλα τα κόστη αυτά έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Το παγκόσμιο εμπόριο είναι σε ένα μεγάλο αναβρασμό λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει τεράστια κινητικότητα, αλλά δεν υπάρχουν όμως containers. Τα κόστη τα ενεργειακά έχουν εκτινάξει το θέμα των μεταφορών. Άρα αυτό επιβαρύνει επίσης το κομμάτι των μικρομεσαίων παραγωγών της Κρήτης ή των μεγάλων και επιβαρύνει και το τελικό προϊόν, που δεν είναι πάντα καλό να λέμε ότι ακριβένει το προϊόν, γιατί όπως είπαμε, ακριβένει ένα προϊόν είναι δυσπρόσιτο στον καταναλωτή. Όταν κάνουμε ρεπορτάζ εμείς και λέμε είναι ακριβό το μαρούλι, η ντομάτα ή τα μακαρόνια που ανεβαίνουν στο δικό μας το σούπερ μάρκετ ως Έλληνες καταναλωτές, και το δικό μας το προϊόν όταν πηγαίνει έξω και έχει επιβαρυνθεί από την ενέργεια, έχει επιβαρυνθεί από το μεταφορικό κόστος, έτσι και ο ξένος καταναλωτής που αναγνωρίζει ότι ένα μπουκάλι λάδι έκανε τόσα ευρώ και τώρα έχει 50% πάνω, δεν θα το πάρει. Άρα είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται. Επίσης, εδώ τώρα που υπάρχει παράλληλη απώλεια που θα είναι όχι μόνο σε επίπεδο
χώρας αλλά σε επίπεδο Ευρώπης, είναι ο παράγοντας σιτάρι. Εδώ υπάρχει ένα αιωρούμενο μεγάλο πρόβλημα της επισιτιστικής κρίσης που θα υπάρξει πάνω από τον πλανήτη. Η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους σιτοβολώνες παγκοσμίως. Είναι η πέμπτη χώρα που εξάγουν σιτάρι, άρα θεωρείται όχι μόνο, αν θέλετε, είναι σιτοβολώνας της Ευρώπης, αλλά και του πλανήτη. Το σιτάρι της Ουκρανίας ταΐζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως σε χώρες που είναι υποανάπτυχτες ή είναι σε ανάπτυξη, και αυτό θα είναι καταστροφικό. Όχι μόνο ότι σταματάει το εμπόριο, αλλά ότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν οι καλλιέργειες, αυτό που λέμε το παραγωγικό κομμάτι της χώρας που πλήγεται με ένα πόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ότι όντας ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, ευτυχώς στην Κίνα, ευτυχώς στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλος ο όγκος που εισάγουμε, αλλά εισάγουμε. Άρα τι ντόμινο εξελίξεων θα υπάρχει σε όλα τα προϊόντα που έχουν μέσα σιτάρι, και μιλάμε για τα αυτοποιήματα, το ψωμί που είναι η καθημερινότητά μας, που είναι το σιτάρι απολύτως απαραίτητο για την παραγωγή αυτών των προϊόντων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι... Ποιες είναι οι άλλες περιοχές του κόσμου όπου είναι στην πρώτη πεντάδα σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή σιταριού? Γιατί είπατε ότι στην πέμπτη θέση είναι η Ουκρανία. Προηγούνται ποιες περιοχές? Είναι και η Ρωσία, είναι η Αμερική, είναι και άλλες χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή πλήγονται παράλληλα και με το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και η Ουκρανία δυστυχώς έδινε πολύ μεγάλο σιτάρι σε χώρες που είναι σε ανάπτυξη, είτε ήταν ο Λίβανος, είτε η Εμένη, είτε η Λιβύη, είτε η Αίγυπτος, Μαλαισία, Ινδονησία, αντιλαμβάνεστε Μπαγκλαντές. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο το δικό μας το σπίτι, να βλέπουμε και τη γειτονιά μας, όσο πιο μακριά κι αν είναι, ότι το θέμα της επισιτιστικής κρίσης θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα απασχολήσει την ανθρωπότητα το επόμενο χρόνο. Γι' αυτό είπατε ότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, και νομίζω ότι το αναλύσατε αυτό και είπατε γιατί και τα παράγωγα από το σιτάρι είναι δεκάδες, και έτσι αυτό το ντόμινο συμπαρασύρει τον ένα με τον άλλο δυστυχώς. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρετε ότι μπορεί σε μεγάλο βαθμό να μην εξαρτάται από την Ουκρανία, γιατί το 5% περίπου των εισαγωγών που κάνουμε είναι από την Ουκρανία. Δεν είναι αμεληταίο, βέβαια, είναι το 5%. Αλλά όμως, μέσα σε αυτές, αν κάνουμε μια πιο ενδελεχή ανάλυση, θα δούμε ότι η Ευρώπη εισάγει το 88% του ηλιελαίου. Το ηλιελαίο είναι ένα προϊόν ευρείας χρήσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 26% του μελιού επίσης έρχεται από την Ουκρανία. Εδώ λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία, αν θέλετε, για τα κριτικά προϊόντα. Αλλά σε μια παγκόσμια αναταραχή ή σε μια ανάφλεξη που βρίσκεται στα βόρειά μας, καλό είναι να κοιτάζουμε τις ευκαιρίες, αλλά υπάρχει το πρόβλημα το οποίο είναι μεγαλύτερο, το ανθρώπινο, το πολιτικό, το γεωπολιτικό και της επερχόμενης κρίσης που θα υπάρχει λόγω όλων αυτών των αναταραχών στην διατροφική αλυσίδα, που αναγκαστικά θα γίνει λόγω του ουκρανικού προβλήματος. Όταν λέτε ότι εμείς έχουμε ένα 5% εισαγωγές από την Ουκρανία, τι εννοείτε? Σε ποια προϊόντα αναφέρεστε? Γιατί μετά πήγατε στο 88% ηλιέλαιο σε όλη την Ευρώπη και στο 26% σε όλη την Ευρώπη, και πάλι η εισαγωγή που κάνουν οι χώρες μελιού από την Ουκρανία. Το σύνολο των εισαγωγών τροφίμων ή πρώτων υλών που αφορούν τα τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 5%. Εκεί μέσα είναι και το σιτάρι. Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι 5%. Απλά εγώ εξειδίκευσα αυτά τα δύο προϊόντα γιατί είναι προϊόντα ευρείας χρήσεως. Το ηλιέλαιο είναι ένα προϊόν καθημερινότητας για πολλούς Ευρωπαίους καταναλωτές. Και αυτό λοιπόν θα επιφέρει μια μεγάλη ζήτηση με μειωμένη παραγωγή, άρα συνεπάγεται αυτόματα την τεράστια αύξηση της τιμής που θα υπάρχει σε ένα προϊόν που χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές για χρήσεις οικιακές ή ακόμη και στον κλάδο της σύντησης, εστιατόρια κλπ. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεν εναλλακτικές από άλλες χώρες που μπορούμε να στραφούμε, αλλά όπως βλέπετε, όταν μεγάλες χώρες δυτικές όπως η Γερμανία αρχίζει και λέει έχω αέριο τόσο, μη φτάνουν τα αποθέματα τόσο, το ίδιο θα αρχίσουμε να λέμε σε λίγο, αν αυτό πράγμα συνεχιστεί, στο κομμάτι κάποιων πρώτων υλών ή κάποιων τροφίμων. Πόσο καιρό θα αντέξει αυτή η ιστορία? Μάλιστα. Ή ακόμη και οι άλλες χώρες που παράγουν θα μπορούν να τροφοδοτήσουν με βάση την έλλειψη αυτή που θα υπάρχει λόγω Ουκρανίας?
Μάλιστα. Είναι κρίσιμα ερωτήματα με τα οποία αυτή την ώρα τίθενται. Εντάξει, τα κομμάτια σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρηματοπιστωτικά, με τις τράπεζες, με το ρούβλι και με όλα αυτά, νομίζω ότι και αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ ισοτιμίες κλπ. Κύριε Καλαμπόκη, μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο παζλ, έτσι όπως μας το ξεδιπλώνετε αυτή την ώρα στην καθημερινότητα. Βεβαίως, εμείς αναφερθήκαμε στο κομμάτι κυρίως που έχει να κάνει με το τρόφιμο και το κομμάτι της αγών-εξαγών. Όλες όμως, όλες οι άλλες, οι παράλληλες, όλα τα παράλληλα μέτρα που γίνονται από τις χώρες της Δύσης, αντιλαμβάνονται ότι και αυτά θα επηρεάσουν. Σαφέστατα, αυτό το κομμάτι των τροφίμων, όχι, δεν θα πάμε εμείς εκεί μαζί. Το λέω ότι σας το λέω γιατί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε κάνει τη συζήτηση από το βήμα της ίδιας εκπομπής, πώς μια ισοτιμία και μέσα στα 10 χρόνια τα οποία πέρασαν με τη μνημονιακή κρίση και πώς η ισοτιμία ή η υποβάθμιση ενός νομίσματος μπορούν να μας φέρουν σε διαφορετικά δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή των προϊόντων τα οποία συζητάμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι στο πεδίο το επιχειρησιακό επί των τιμών, θα μπορούσαμε να πούμε. Επί των τιμών, πολύ σωστά το λέτε, διότι όλα τα μέτρα αυτά επιφέρουν αυτές τις συναλλαγματικές ανισορροπίες και όλα τα προβλήματα σε τράπεζες, μεταφορές, χρημάτων, εμπορίου. Δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το κομμάτι του εμπορίου και ειδικότερα σε μια χρονιά που θέλω να το πω, που τις επόμενες μέρες λογικά θα βγάλουμε τα στοιχεία του 2021 για το σύνολο των εξαγωγών της ΦΥΚΣ, που θεωρώ, έχω την ελπίδα από την πρώτη ανάγνωση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ότι θα είναι η χρονιά ρεκόρ των κριτικών εξαγωγών. Αν δεν αλλάξει κάτι για το 2021, μιλώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αφετηρία ένα πάρα πολύ καλό 21, ποια προβλήματα παράλληλα, όχι απευθείας όπως είπαμε Ουκρανία-Ρωσία, μπορεί να συναντήσουν οι Κρήτες εξαγωγής και εκεί που το πράγμα έχει αρχίσει να φαίνεται ένα πάρα πολύ καλό μετά από 5 χρόνια. Και να στρώνει. Χυμαζόμενων εξαγωγών, τώρα που πήγε να στρώσει πάλι έχουμε ένα απρόβλεπτο γεγονός το οποίο θα φέρει αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία και όχι μόνο στη δική μας την περιφέρεια. Κρατάω τις σημειώσεις σας πολύ προσεκτικά γιατί όλα αυτά τα παράπλευρα αφορούν την καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, για τις πληροφορίες κύριε Καλαμπόκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.